έχετε μια καλή διαμονή. Ευχαριστώ πολύ. Καλώ σας βρίσκω. Είναι μεγάλη χαρά μας που βρισκόμαστε εδώ. Και βέβαια η πρώτη επίσκεψη στη Νέα Υόρκη είναι στο γενικό προξενείο, γιατί νομίζω είναι υποχρέωση, εκπροσωπείται το ελληνικό κράτος στην Ελλάδα εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Μητρόπολη του καπιταλιστικού κόσμου, όπως είναι επασίγνωστο, άρα με πολλά καθήκοντα αυξημένα και με ένα μεγάλο εύρος, γιατί όντως η ομογένεια είναι πάρα πολύ χιλιάδες άνθρωποι. Και τώρα πλέον εδώ, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι όχι πρώτης γενιάς, είναι δεύτερης, τρίτης και βάλε. Το εύρος και η αναγκαιότητα ενίσχυσης, γιατί αυτή είναι η άποψη ΚΚΕ, των δομών εδώ, των υπηρεσιών του προξενείου, είναι απαραίτητη. Δηλαδή υπάρχει συνολικά, ξέρω, δεν αφορά μόνο εδώ το προξενείο της Νέας Υόρκης, αφορά όλα τα προξενεία, υπάρχει υποχρηματοδότηση, υπάρχει υποστελέχωση, με αποτέλεσμα αυτό να μετακυλίεται και σε δυσαρέσκεια και αγανάκτηση και στους πολίτες, τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν ή να επιληθούν γρήγορα. Έχουμε και αρκετές γραφειοκρατικές τυπικές διαδικασίες που εντάξει με βάση νόμους είναι απαραίτητες, αλλά αυτό δυσκολεύει και χειροτερεύει την κατάσταση και δημιουργείται μια δυσαρέσκεια. Εμείς γινόμαστε μάρτυρες τέτοιων καταγγελιών που φυσικά δεν αφορά εσάς, δεν αφορά ούτε τους εργαζόμενους. Το προξενείο αφορά το ζήτημα ότι και είναι ένα θέμα που πρέπει να το λύσει η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, η πολιτεία να αναλάβει τέτοιες ευθύνες.